17 χρόνια εξαπατούσαν ηλικιωμένους. Μέσα σε 17 χρόνια έγιναν πλουσιότεροι κατά 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της Χρυσής Συμμορίας ζούσαν ζωή χαρισάμενη. Οι πιο προκλητικοί ανέβαζαν στα social εικόνες και βίντεο από την καθημερινότητά τους. Γιορτές στις πολυτελείς κατοικίες τους, σαμπάνιες, φαγητό σε πανάκριβα εστιατόρια. Μόνο το 2021 τα μέλη της συμμορίας διέπραξαν τουλάχιστον 50 απάτες, 16 κλοπές, μία ληστεία. Εμπλέκονται και σε 16 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, μία περίπτωση απάτης και ληστείας. Μία περίπτωση απόπειρας απάτης και κλοπής και 26 περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Τα μέλη της συμμορίας προσέγγιζαν στον δρόμο ηλικιωμένους κυρίως γυναίκες. Με ευγενικό και πράο ύφος τους παρουσιάζονταν ως λογιστές και απεσταλμένοι συγγενών τους. Ζητούσαν παράβολο για δίθεν επιστροφή φόρου ή αποζημίωση. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες ζητούσαν από τα θύματα να τους παρουσιάσουν χρυσαφικά και κοσμήματα για να τα φωτογραφίσουν. Στη συνέχεια, τους αποσκούσαν την προσοχή, άρπαζαν τα χρυσαφικά και εξαφανίζονταν.